Γεια χαρά, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής σε αυτόν το κανάλι μου στο YouTube. Είσαστε στο videolearner.com, κάνω το μάθημα προγραμματισμού υπολογιστών με Python και σήμερα θα μιλήσουμε για τις ενσωματωμένες συναρτήσεις, τα built-in functions. Okay, έχουμε την Python, έχουμε κάποιες συναρτήσεις που είναι ενσωματωμένες μέσα στον κώδικα όταν το γράφουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συναρτήσεις, όπως είναι οι μαθηματικές συναρτήσεις, και βγάζουν ένα αποτέλεσμα. Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις, functions, στην Python, είναι συναρτήσεις. Θα θυμάστε, συναρτήσεις έχουμε πάντα, μα πάντα παρενθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στη γλώσσα Python και είναι διαθέσιμες προς χρήση κατευθείαν στο πρόγραμμα. Ωραία, κατευθείαν στο πρόγραμμα, είναι built-in, είναι ενσωματωμένες. Ωραία, μέσα στον κώδικα. Να, εδώ πέρα πάνω σχάρτη, θυμάστε που σας είχα πει. Αυτή είναι η απόλυτη τιμή, το absolute, okay? Absolute function. Και print, άλλη function, okay? Είναι εδώ πέρα, έχουμε στην 3.8.3 το version, η σειρά, η εκδοχή της Python, η έκδοση. Έχουμε συνάρτηση ABS, πολύ ωραία. Έχουμε συνάρτηση print, που είναι σε παρενθέσεις. Θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις με το print χωρίς παρενθέσεις, είναι σε μια παλιά έκδοση, αλλά θα βάζω και τις παρενθέσεις για να δηλώνω τη νέα έκδοση. Και το print τι κάνει, ό,τι γράφω, το printάρει, εντάξει, εδώ πέρα. Το κάνει output, το κάνει έξοδο. Ό,τι βάζω στο input, στην είσοδο, το κάνουμε output, στην έξοδο. Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις είναι επαναχρησιμοποιήσιμα μέρη προγραμμάτων, άρα έχει ένα κώδικα, ένα σύνολο εντολών, το οποίο εκτελείται χρησιμοποιώντας το όνομά τους, δηλαδή αυτές οι συναρτήσεις κάποιος έχει φτιάξει έτοιμες για μας, χωρίς να τις φτιάξουμε μόνοι μας. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες από τις βασικές ενσωματωμένες συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία ενός προγράμματος σε Python και είναι παρακάτω. Αυτές θα τις χρησιμοποιούμε συνέχεια. Float, τι κάνει ο float, μετατρέπει ακεραίους integer και συμβολοσειρές text σε δεκαδικούς αριθμούς, δηλαδή float, σε πραγματικούς αριθμούς. Δηλαδή, θα το κάνουμε συνέχεια αυτό, θα σας πω ένα κολπάκι πότε το χρησιμοποιούμε. Αν έχω το float 42, έχω τη συνάρτηση και μέσα βάζω την τιμή 42, άρα βάζει 42,0, την έκανε τη float, την έκανε κινητής υποδιασωλής, βάλει το κόμμα, που είναι η τελεία στην Python. Αν κάνω float ένα κείμενο, θα το κάνει σε float 42, πάλι κοιτάξτε 42,0, έχω το κείμενο εδώ πέρα, είναι σε εισαγωγικά, είναι συμβολοσειρά. Αυτό αν έχω πάλι ένα κείμενο, συμβολοσειρά, που είναι 10 επί 10 στη μείον 3, δηλαδή 10 στη μείον 2, το κάνει 0,01 κατευθείαν. Αν κάνω το float πάλι κείμενο 10 στην έκτη, θα μου το κάνει κατευθείαν 10 στην έκτη με κόμμα εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία αυτό. Προσέξτε εδώ πέρα προσεκτικά. Το 10 στη μείον τρίτη είναι αυτό, ενώ το 10 επί 10 στη μείον τρίτη είναι 0,01 και αυτό εδώ πέρα. Προσέξτε 10 στην έκτη, ενώ 10 στην έκτη πάλι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξτε, είναι 10 στην έκτη, 10 επί 10 στην έκτη είναι ένα παραπάνω. Εντάξει. Πάμε στην επόμενη, στην integer, η οποία δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο αριθμό, κόβοντας τα δικά ψηφία αν υπάρχουν. Αν βάλουμε ένα float εδώ μέσα, θα κόψει το κόμμα κάτι. Πολύ ωραία. Επίσης, μπορούμε να μετατρέψουμε ένα αλφα αριθμητικό στον ακέραιο αριθμό που αναπαριστά. Κοιτάξτε εδώ πέρα, int 42,7 θα βάλει 42. Int 42 σε κείμενο θα το κάνει 42 σκέτο. Int, κοιτάξτε εδώ πέρα, προσοχή, είναι την συμβολοσειρά 101 να κάνει με βάση το 2, το κάνει το διαδικό αριθμό, το διαβάσει και το βγάλει σε 5. Το 101 είναι το 5 στο δεκαδικό σύστημα. Κοιτάξτε και εδώ πέρα, προσοχή, αν βάλω int σε εισαγωγικά 42,7, τότε αυτό είναι συμβολοσειρά, θα μου βγάλει σφάλμα, δεν μπορώ να το κάνει. Μπορώ να κάνω int 42,7 χωρίς τα εισαγωγικά και θα μου βγάλει το αποτέλεσμα αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, προσοχή. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ενσωματωμένη συνάρτηση, η string, η οποία δέχεται οποιαδήποτε τιμή και τη μετατρέπει σε συμβολοσειρά. Παραδείγματος χάρη, string 42, τι κάνει, συμβολοσειρά σε εισαγωγικά, string 42,7, πάλι σε εισαγωγικά, string 1, 2, 3, που είναι μια λίστα, πάλι την κάνει σε εισαγωγικά, την κάνει ένα κείμενο, εντάξει, μια συμβολοσειρά. Το absolute επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού, absolute function είναι αυτή, στα μαθηματικά είναι έτσι. Στην Python είναι έτσι. Προσέξτε, η συνάρτηση πάντα θα έχει παρενθέσεις. Ωραία, βάζουμε εδώ πέρα absolute του 5, ABS, 5, absolute του 5, 5,
absolute του μείον 12,8, θα μας βγάλει 12,8, κατευθείαν θα μας το κάνει θετικό. Προχωράμε στην επόμενη ενσωματωμένη συνάρτηση, το power, τη δύναμη του A στην B. Επιστρέφει τη δύναμη του A υψωμένη στο B, δηλαδή A στην B, όπως έχουμε στα μαθηματικά. Παραδείγματος χάρη, power του 2 στη Δευτέρα μας κάνει 2, η στη Δευτέρα μας κάνει 4, power του 2 στην Τρίτη μας κάνει 8, 2 στην Τρίτη 8, power του 5 στη Δευτέρα μας κάνει 25, power του 7 στη Δευτέρα μας κάνει 49. Προσοχή εδώ πέρα, αν έχω power του 8 στη μείον 2, θα μας κάνει 0,015625. Κοιτάξτε πώς βγαίνει, 8 στη μείον 2. Το κάνουμε, το βάζουμε από κάτω. Είναι 1 δια στην 8 εις τη Δευτέρα. Κοιτάξτε πώς βγαίνει. Έτσι βγαίνει και το power 2 εις την μείον 2. Μας κάνει 0,25. 1 τέταρτο δηλαδή. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στο div mod A, B. Είναι τα ορίσματα. Θυμίζω ξανά ότι κάθε συνάρτηση έχει παρενθέσεις. Επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο και το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης A δια B, ακέραιο πηλίκο, ακέραια διαίρεση και ακέραιο υπόλοιπο. Αυτό κάνει. Αν βάλουμε div mod 10,2 θα μας βγάλει 5 και 0. 5 είναι το div, 0 είναι το mod. Αν κάνω div mod 10,3 θα μου βγάλει 3 και 1. Εντάξει, έχουμε κάνει αυτές τις συναρτήσεις. Τώρα, σε γενικές γραμμές, μια συνάρτηση είναι ένα τμήμα προγράμματος το οποίο εκτελεί μια συγκεκριμένη ενέργεια και η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο μια ή περισσότερες μεταβλητές, δηλαδή ορίσματα, τις επεξεργάζεται και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα. Πάντα η συνάρτηση επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, έτσι. Τώρα ασκήσεις, κοιτάξτε, έχω ψ στον μείον 1, το χ να πάρει την τιμή της απόλυτης τιμής του ψ, άμα το κάνω αυτό, πάλι θα μου βγάλει 1. Εντάξει, η απόλυτη τιμή του χ, εδώ πέρα είναι print χ, θα είναι η απόλυτη τιμή του ψ, είναι το 1. Πολύ ωραία, εύκολο και αυτό. Πολύ ωραία. Το ψ 22 να κάνει το χ, θα αποδοθεί η τιμή του float ψ, άρα θα κάνει 22,0. Βλέπετε, το ίδιο κάνω. Αν κάνω float 45, 45,0. 45,2 το χ, το ψ να πάρει τιμή του int χ. Κοιτάξτε, 45,2, κόβουμε το 0,2 και παίρνουμε το 45 με το print ψ. Κόπηκαν τα δεκαδικά ψηφία και έμεινε μόνο ο ακέραιος 45, γιατί το integer τι κάνει, είναι ακέραιος αριθμός. Δεν έχει κόμμα. Εδώ πέρα έχουμε μια σύμβολο σειρά, ένα χαρακτήρα και κάνω ψ int χ, το χ να πάρει τιμή του χαρακτήρα αυτού και μετά το ψ να πάρει τιμή του ακέραιου του χ, θα πάρει τιμή 2. Εντάξει, από σύμβολο σειρά, από χαρακτήρα έγινε μια τιμή αριθμητική. Το αλφαρυθμητικό 2, η σύμβολο σειρά, το μετατρέπει σε ακέραιο αριθμό 2. Προχωράμε στο επόμενο, το χ να πάρει τιμή 44,23 που είναι float, είναι κινητής υποδιαστολής και μετά η ψ να πάρει τιμή string χ, δηλαδή θα γίνει σύμβολο σειρά αυτό εδώ πέρα, αυτή η τιμή. Και αν τυπώσουμε το ψ, θα μας τυπώσει τη σύμβολο σειρά πλέον 44,23. Η έξοδος πλέον είναι σύμβολο σειρά 44,23 και όχι αριθμός. Προσοχή εδώ πέρα, το κ να πάρει τιμή μείον 200 και στο ψ να αποδοθεί η απόλυτη τιμή του κ. Κοιτάξτε εδώ πέρα που θα είναι το 200. K ίσον μείον 200, ψ ίσον ABS absolute του K και να κάνω print το ψ και θα μου printάρει το 200. Θα μου βγάλει έξοδο το 200, έτσι. Προκύπτει η απόλυτη τιμή του αριθμού μείον 200. Ψ είναι power του 5,2. Κοιτάξτε, print ψ, την βάζουμε 25. 5 στη Δευτέρα μας κάνει 25. Υπολογίζει τη δύναμη 5 στη Δευτέρα. Α, το div mod 15,7. Αν κάνω απόδοση αυτής της συνάρτησης στο Z και μετά πριντάρω, δηλαδή κάνω έξοδο στην οθόνη το Z, θα μου κάνει 2,1. 15 δια 7, μας κάνει 2 φορές το 7, κάνει 14 και υπόλοιπο 1. Ο πρώτος αριθμός 2 είναι το πηλίκο της ακέραιας διαίρεσης, εντάξει, ακέραια διαίρεση, και ο δεύτερος αριθμός το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης πάλι. Όμως εκτός από τις built-in συναρτήσεις, τις ενσωματωμένες συναρτήσεις, υπάρχουν και κάποιες συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή εδώ πέρα. Εμείς τις ορίζουμε αυτές τις συναρτήσεις, εμείς τις φτιάχνουμε πολύ ωραία και όπως θα δούμε και στα παρακάτω μαθήματα, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας συναρτήσεις, τα δικά μας functions στην Python. Κάνουμε ορισμό ένα definition συναρτήσεων και εγώ μπορώ να ονομάσω function 1 αυτή τη συνάρτηση και να printάρω, να κάνω πάντα έξοδο στην οθόνη το hello, όποτε την καλέσω και αυτό είναι το κυρίως πρόγραμμα. Και αυτές ορίζονται από εμάς μέσα από το πρόγραμμα Python. Κοιτάξτε, και είναι διαθέσιμες προς χρήση κατευθείαν στο πρόγραμμα
Είναι ένας τμηματικός προγραμματισμός. Κοιτάξτε εδώ πέρα, εδώ είναι ένα υποπρόγραμμα και εδώ πέρα το κυρίως πρόγραμμα. Έτσι, και μπορώ να το καλέσω όποτε θέλω, να κάνω run. Κοιτάξτε εδώ πέρα, να το γράφω εδώ πέρα στο shell της Python. Καλό να κατεβάσετε στην python.org την τελευταία σειρά. Μπορεί να κάνετε και τη 2.7.9, θα το πούμε και στα επόμενα μαθήματα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχουμε define function 1, δεν βάζω όρισμα και θέλω να κάνω print hello, πολύ ωραία. Και εδώ πέρα, την καλό, function 1, σχέτο και μου βάζει hello, τόσο απλά. Προχωράμε να δούμε ακόμα ένα παράδειγμα συνάρτησης οριζόμενης από το χρήστη. Έχω user defined functions, έχω κάνει define square h, έχω όρισμα, το h και τι πρέπει να κάνει το τότε, αν κάνω τελεία. Θέλω να μου εκτυπώνει το χ επί χ, πολύ ωραία. Define square χ εδώ πέρα στο κώδικα, τότε να κάνεις print χ επί χ και την καλό square 4, αντί για χ βάζω 4, θα μου βγάλει 16, square 16 θα μου βγάλει 256, το 16 επί 16. Και τέλος υπάρχουν και οι εξωτερικές βιβλιοθήκες. Μια βιβλιοθήκη είναι ένα αρχείο στην ουσία, το οποίο περιέχει μια συλλογή, κοιτάξτε συλλογή εδώ πέρα, από πολλές συναρτήσεις. Από σχετικές μεταξύ τους συναρτήσεις, από μαθηματικές συναρτήσεις, παραδείγματος χάρη. Αυτές θα δούμε πιο πολύ στα μαθήματα. Και συνήθως οι βιβλιοθήκες αυτές υπάρχουν εκτός του προγράμματος, σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους, τις κατεβάζουμε βέβαια. Και αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι υποστηρίζουν τη γλώσσα, την Python, παραδείγματος χάρη. Και υπάρχουν σε εξωτερικές μονάδες λογισμικού και γι' αυτό αποκαλούνται εξωτερικές βιβλιοθήκες. Κοιτάξτε εδώ πέρα, οι εξωτερικές βιβλιοθήκες. Για να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να εισαχθούν στο πρόγραμμά μας. Η εισαγωγή αυτή γίνεται με την εντολή import, κοιτάξτε, import. Και για να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης, θα πρέπει να δηλώσουμε, κοιτάξτε, το όνομα της βιβλιοθήκης, math, παραδείγματος χάρη, αυτή είναι μια βιβλιοθήκη με το όνομα math. Ωραία. Το όνομα της συνάρτησης, βάζω το όνομα της συνάρτησης, squared, κοιτάξτε, και την καλό, κοιτάξτε, τη βάζω μέσα, πολύ ωραία. Χωρισμένα με μια τελεία, ωραία, να είναι τελεία. Πολύ ωραία. Και ονομάζεται συμβολισμός με τελεία αυτό. Προσοχή. Για παράδειγμα, η συνάρτηση squared τι κάνει, επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του αριθμού ή μια αριθμητική μεταβλητή στο χ. Έχω βάλει το χ να πάρει το πέρα την τιμή 9 και εδώ πέρα μετά να κάνω τη squared χ αφού έχω κάνει import τη math. Έτσι. Και την καλό, κοιτάξτε με το math χωρισμένο με τελεία squared χ. Ωραία. Και όπως είπαμε, για να τη χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει μία από τις αρχικές εντολές του προγράμματος να είναι import math. Να το δω πέρα, import math. Ωραία. Και για να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση, γράφουμε math.squared. Πολύ ωραία. Τη συνάρτηση. Να το δω πέρα και όταν την τρέχω, θα μου βάλει το 3. Κοιτάξτε, χ ίσον 9, στο ψ να αποδοθεί math.squared χ. Και να κάνω print ψ, η ρίζα του 9 είναι το 3. Εντάξει. Πολύ εύκολο και αυτό. Και τελειώσαμε το εισαγωγικό μάθημα με τις συναρτήσεις. Ακολουθούν οι τύποι και δομές δεδομένων. Πάλι μια εισαγωγή από το Σπύρο Ζιγούρη, το βίντεο learn.com και το κανάλι μου στο YouTube. Γεια σας!